And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Και βρισκόμαστε στο προάστιο του Clear Lake City στο Χιούστον του Τέξας. 9:48 το πρωί, μια γυναίκα καλεί το αστυνομικό τμήμα του Χιούστον. Ζητάει από την αξιωματικό υπηρεσίας να στείλουν κάποιον. Η αξιωματικός θέλει όμως παραπάνω πληροφορίες, καθώς έπρεπε να δώσει ό,τι περισσότερες μπορούσε στους αστυνομικούς που θα πήγαιναν. Η γυναίκα από την άλλη άκρη της γραμμής είναι ήρεμη. Η φωνή της σχεδόν επίπεδη, χωρίς κανένα συναίσθημα. Πείτε τους απλά να έρθουν και φέρτε και ένα ασθενοφόρο. Δεν έδωσε καμία άλλη λεπτομέρεια στην αξιωματικό, η οποία μετέφερε την κλήση στον υπεύθυνο. Η γυναίκα αμέσως μόλις έκλεισε το τηλέφωνο με το 100, τηλεφώνησε στον σύζυγό της, τον Ράστη, στη δουλειά του και του είπε ότι έπρεπε να γυρίσει σπίτι, χωρίς όμως να του πει γιατί. Ο Ράστη καθώς έφευγε της τηλεφώνησε και ρώτησε αν τραυματίστηκε κανείς. Εκείνη του είπε «Τα παιδιά». Ο Ράστη την ρώτησε πια. Αυτή του απάντησε όλα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την κλίση στο 100, μία ομάδα αστυνομικών φτάνει στο σπίτι. Βρίσκουν την γυναίκα μούσκεμα, καθισμένη στον καναπέ, ακίνητη. Το βλέμμα της καρφωμένο στο κενό. Δεν γυρίζει καν να τους κοιτάξει. Μπαίνοντας μέσα, οι αστυνομικοί πίστευαν πως θα βρουν το πτώμα κάποιου άντρα. Όμως δεν βλέπουν τίποτα. Ένας από τους αστυνομικούς βρίσκει ένα δωμάτιο με μισάνοιχτη πόρτα. Ρίχνοντας μια ματιά, βλέπει το πάνω μέρος από ένα μικρό κεφάλι. Μπαίνει μέσα και πάνω σε ένα κρεβάτι είναι σκεπασμένο κάτι που μοιάζει με μικρή κούκλα. Με αργά βήματα τραβάει λίγο το σεντόνι που κάλυπτε όπως πίστευε την κούκλα. Με το δάχτυλό του πιέζει το κεφάλι. Ήταν το κεφάλι ενός μωρού. Με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά, σηκώνει όλο το υπόλοιπο σεντόνι. 4 μικρά παιδιά, βρεγμένα και χλωμά, είναι όλα ξαπλωμένα πάνω στο κρεβάτι. Είναι όλα νεκρά. Ένας άλλος αστυνομικός την ίδια στιγμή φωνάζει «Ελάτε στο μπάνιο». Μέσα στην γεμάτη μπανιέρα βρισκόταν άλλο ένα μικρό παιδί, 7 χρονών, που επέπλεε νεκρό με το κεφάλι του μέσα στο νερό. Οι αστυνομικοί πάνε αμέσως στην γυναίκα που είναι ακόμα καθισμένη στον καναπέ. Τα ρούχα της και τα μαλλιά της είναι μούσκεμα. Το πρόσωπό της είναι σκοτεινό και φαίνεται χαμένη. Η Άντρια Γέιτς λέει στους αστυνομικούς «Μόλις σκότωσα τα παιδιά μου». Τα είχε πνίξει ένα-ένα στην μπανιέρα τους. Όταν μία μητέρα σκοτώνει τα παιδιά της, αυτό καταδικάζεται ως το πιο αποτρόπαιο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος, μία εν ψυχρό πράξη βίας κατά των πιο ευάλωτων θυμάτων. Δεν είναι όμως πάντα τόσο ξεκάθαρο.
Η περίπτωση της Andrea Yates έκανε τον κόσμο να κάνει αυτή την ερώτηση. Και για να βρουν την απάντηση, θα έπρεπε να σκεφτούν τους τρόπους με τους οποίους η θρησκεία, η πατριαρχία και η ψυχική ασθένεια, σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη ή λανθασμένη θεραπεία της, μπορούν να καταστρέψουν μία γυναίκα και την οικογένειά της. Μία οικογένεια την οποία η Άντρεα αγαπούσε πιο πολύ και από την ίδια της τη ζωή. Η Andrea Yates, της οποίας το κανονικό όνομα είναι Andrea Pia Kennedy, γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1962 και ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά μιας καθολικής οικογένειας. Φίλοι και συμμαθητές την θυμούνται ως πολύ δραστήρια σε εξωσχολικές δραστηριότητες αλλά και φιλανθρωπικές. Ήταν επίσης πολύ έξυπνη, ήταν μέλος της National Honor Society και αποφύτησε με άριστα από την τάξη της στο Milby High School στο Χιούστον του Τέξας. Αλλά αυτό που μπορεί να μην ήξεραν ήταν ότι η τελειομανής Άντρεα πάλευε επίσης με την κατάθλιψη και την βουλιμία, καθώς και είχε και αυτοκτονικές τάσεις. Στην απελπιστική της ανάγκη όμως να είναι άψογη σε όλα, δεν επέτρεψε ποτέ σε κανέναν να μάθει τι συνέβαινε μέσα στο μυαλό της. Μετά την αποφύτισή της, μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στα προάστια. Πήρε πτυχίο στην νοσηλευτική και στην συνέχεια πήγε να εργαστεί ως νοσοκόμα σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο. Εκείνη την περίοδο που στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών που έμενε η Άντρεα, έμενε και ο Ράσελ ή Rusty Yates. Την είδε για πρώτη φορά στην πισίνα του συγκροτήματος, να επιπλέει με τα μάτια της κλειστά και τα χέρια της απλωμένα. Σκέφτηκε πως αυτή ήταν η γυναίκα που ήθελε δίπλα του για όλη του τη ζωή. Η Άντρεα τότε δεν του έδωσε σημασία, λίγους μήνες όμως μετά ήταν αυτή που έκανε την πρώτη κίνηση. Έβγαιναν για 3 χρόνια πριν μείνουν μαζί και τελικά παντρευτούν. Ο Ράστη είπε αργότερα κατά την δίκη στην ψυχίατρο της υπεράσπισης ότι στην Άντρεα δεν άρεσε το σεξ και πάντα ντυνόταν και γδυνόταν μέσα στην ντουλάπα. Πίστευε ότι μετά τον γάμο τους θα ήταν όλα εντάξει, όμως η Άντρεα ένιωθα ακόμα άβολα με το σεξ και με το σώμα της. Ενώ αυτό κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν ως αποτέλεσμα μιας αυστηρής πατριαρχικής ανατροφής, είναι ένα καμπανάκι για μια σειρά ψυχικών διαταραχών που υποβόσκουν. Ο Ράστη ήταν επίσης πιστός οπαδός του πλανόδιου ιεροκήρυκα του δρόμου Μάικλ Γορονιεύσκη. Ο Γορονιεύσκη ήταν πρώην κολεγιακός αθλητής και η σύζυγός του πρώην μαζορέτα. Μετά το κολέγιο παντρεύτηκαν και για 20 τουλάχιστον χρόνια ταξίδευαν σε όλη την χώρα μαζί με τα 6 παιδιά τους, κηρύττοντας, κυρίως σε πανεπιστημίου πόλης, το μήνυμά τους με λόγο «Όλο φωτιά». Η θρησκεία που υποστήριζε ήταν ένας έντονος φονταμελιστικός χριστιανισμός με ιδιαίτερα οπισθοδρομικούς κανόνες για τις γυναίκες, τις οποίες κήρυτε πως ήταν εκ φύσεως κακές μάγισσες επειδή προέρχονταν από την Εύα. Οι γυναίκες, πίστευε, δεν έπρεπε να λαμβάνουν παιδεία, να εργάζονται έξω από το σπίτι ή να χρησιμοποιούν αντισυλληπτικές μεθόδους. Ήταν αναμενόμενο για αυτές να υποτάσσονται στους συζύγους τους σε όλα τα θέματα. Τα παιδιά επίσης έπρεπε να είναι ήσυχα και υπάκουα. Η ανυπακοή κάθε είδους θα τιμωρείται με ξύλο ή μαστίγωμα. Οι γυναίκες που δεν χτυπούσαν τα παιδιά τους, συνέχιζε ο πάστορας, προκαλούσαν την καταδίκη τους και τα έστειλαν με αυτόν τον τρόπο στην κόλαση. Ο Ράστη μίλησε την Άντρεα στις διδασκαλίες του Γορονιέσκη και στη συνέχεια την γνώρισε και στον ίδιο τον ιεροκήρυκα. Ίσως οι αυστηρές διδασκαλίες του να μην τις φαινόταν τόσο ξένες, καθώς η ίδια είχε μεγαλώσει με καθολικούς γονείς. Συνέχισε να εργάζεται ως νοσοκόμα σε ένα κοντινό νοσοκομείο, αλλά πριν το ζευγάρι γιορτάσει την πρώτη επέτειο του γάμου τους, γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο Νόε. Όπως και πολλές άλλες γυναίκες,
η Άντρεα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σημαντική απόφαση, εάν θα επιστρέψει στην δουλειά της ή όχι. Υπάρχουν πολλοί που θα πούν ότι η Άντρεα ήθελε να γυρίσει στη δουλειά της, όμως ο Ράστη επέμενε και είπε πως όχι. Το συζήτησαν εκτενώς και η Άντρεα αποφάσισε μόνη της ότι θα έμενε σπίτι. Έτσι, πιστή πλέον οπαδός του Γορονιέσκη, παράτησε την δουλειά της και τις σπουδές της για να μείνει σπίτι ως full-time μητέρα. Αργότερα η ίδια θα παραδεχτεί πως μετά την γέννηση του Νόε άρχισε να έχει ανησυχητικά οράματα, με μαχαίρια και μαχαιρώματα, καθώς επίσης νόμιζε ότι άκουγε τη φωνή του Σατανά να της μιλάει. Ωστόσο δεν μίλησε σε κανέναν για αυτά τα περίεργα οράματα. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου, η οικογένεια Γέιτς και η οικογένεια Γορονιέσκη ήρθαν ακόμη πιο κοντά, σε σημείο να θεωρεί ο ένας τον άλλον οικογένεια και οι γυναίκες συχνά πρόσεχαν η μία τα παιδιά της άλλης. Λίγο μετά την γέννηση του Νόε, ο Ράστη και η Άντρεα έπρεπε να μετακομίσουν από το σπίτι των τεσσάρων υπνοδωματίων τους στο Χιούστον μέσα σε ένα μικρό τρέιλερ στο Σεμινόλ της Φλόριντα, λόγω μιας προσωρινής δουλειάς που είχε αναλάβει ο Ράστη. Εκεί, χάρη στις πεπιθήσεις για μηδενική αντισύλληψη, η Άντρεα έκανε δύο ακόμη γιους. Τον Τζον τον Δεκέμβριο του 1995 και τον Πολ τον Σεπτέμβριο του 1997. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου, οι Γέιτς διατηρούσαν επαφή με τον Γορονιέσκη και με τη σύζυγό του, μέσω newsletters, μέσω βίντεο και επιστολών. Στις επιστολές τους, οι Γορονιέσκοι έκαναν συχνά μία μορφή διάγνωσης στην Άντρεα και πίστευαν πως είχε το κακό μέσα της. Σε μια επιστολή του μάλιστα ο πάστορας έγραφε «Ο Θεός ξέρει πόσο κακιά είσαι. Πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα ότι η ζωή σας βρίσκεται κάτω από την κατάρα της αμαρτίας και του θανάτου». Η Άντρεα υποβαλόταν σε μια σχεδόν συνεχή ροή μίσους από έναν άντρα που ίδια πίστευε πως μιλούσε για τον Θεό. Αφού γεννήθηκε ο Πολ, οι Γέιτς μετακόμισαν πίσω στο Χιούστον. Αυτή τη φορά αγόρασαν το νέο σπίτι τους από τους Γορονιέσκη. Το σπίτι αυτό ήταν ένα μεταχειρισμένο λεωφορείο, όπως τα αντίστοιχα δικά μας κτέλ, που είχαν μετατρέψει σε τροχόσπιτο. Εκεί, μέσα στο λεωφορείο των μόλις 33 τετραγωνικών μέτρων, η Άντρεα είχε φτάσει στο Αμίν, με την φροντίδα ενός γεωγέννητου, ενός μικρού παιδιού και ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας. Εκτός από το μαγείρεμα για την οικογένεια, το τάισμα των δύο μεγαλύτερων παιδιών, την φροντίδα του νεογέννητου και το καθάρισμα, άλλαζε και έπλαινε συνεχώς οι φασμάτινες πάνες, καθώς οι κλασικές πάνες μιας χρήσης απαγορευόντουσαν σύμφωνα με τον πάστορα και έκανε επίσης και την δασκάλα για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της. Στο πάτωμα του λεωφορείου υπήρχε μία πόρτα που οδηγούσε σε ένα μικρό αμπάρι. Εκεί μέσα υπήρχαν ξύλινες παλέτες, πάνω στις οποίες κοιμόντουσαν τα δύο από τα τρία της παιδιά. Επιπλέον, η Άντρεα φρόντισε τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε Αλτσχάιμερ. Όταν οι φίλοι ή τα μέλη της οικογένειας ρωτούσαν τον Ράστη ή προσπαθούσαν να επισημάνουν ότι όλα αυτά ασκούσαν υπερβολικό άγχος στη σύζυγό του, εκείνος απλά έλεγε πως αυτή ήταν η δουλειά της. Εν τω μεταξύ, οι Γορονιέσκοι συνέχισαν να καταδικάζουν την Άντρεα επειδή δεν πειθαρχούσε περισσότερο τα παιδιά της. Προφανώς οι συνήθεις παιδικές τους συμπεριφορές θεωρούνταν ως ασέβεια και ως όχι αυτό που θέλει ο Θεός, σύμφωνα με τον Ιεροκήρυκα. Και οι Γορονιέσκης επέμεναν ότι με το να μην αναγκάζουν τα παιδιά τους να είναι πιο υπάκουα χτυπώντας τα, η Άντρεα καταδίκασε τις ψυχές τους στην κόλαση. Στα γράμματά τους προς την Άντρεα την χαρακτήριζαν ως κακιά, μοχθηρή. Έλεγαν πως είναι κόρη της Εύα, η οποία ήταν κακιά μάγισσα και πως ο χρόνος που είχαν οι Γορονιέσκης να την θεραπεύσουν όλο και λιγόστευε. Έπρεπε να μετανοήσει άμεσα. Τον Φεβρουάριο του 1999 και λίγο πριν τα 35 γενέθλια της Άντρεα γεννήθηκε το τέταρτο παιδί τους, ο Λουκ.
Όταν ο Λουκ ήταν 4 μηνών, η Άντρια κάλεσε ένα πρωί τον Ράστι στη δουλειά του στη NASA, όπου ήταν project manager, εκλιπαρώντας τον να έρθει σπίτι. Όταν ο Ράστι έφτασε σπίτι, η Άντρια ήταν σχεδόν κατατονική. Έτρεμε και μάσαγε όχι τα νύχια της, αλλά τα δάχτυλά της. Τον κοίταξε στα μάτια και του είπε «Χρειάζομαι βοήθεια». Η Άντρια είχε μόλις πάθει νευρικό κλονισμό. Η λύση του Ράστι ήταν να την πάρει μαζί με τα παιδιά τους και να πάνε βόλτα στην παραλία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Άντρια φαινόταν καλύτερα μετά από την βόλτα. Την επόμενη μέρα όμως η σύζυγός του προσπάθησε να αυτοκτονήσει, παίρνοντας υπερβολική δόση από τα χάπια που έπαιρνε ο πατέρας της. Ο Ράστι την πήγε στο νοσοκομείο, όπου εκεί η Άντρια διαγνώστηκε με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή και ξεκίνησε να παίρνει το αντικαταθλιπτικό χάπι Zoloft. Ωστόσο, το νοσοκομείο έπρεπε να της δώσει εξιτήριο μετά από μία εβδομάδα, καθώς η ασφάλισή της τελείωσε και δεν κάλυπτε περαιτέρω νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αφού πήρε εξιτήριο και γύρισε στο λεωφορείο, παύλα σπίτι τους, η Άντρια άρχισε να πηγαίνει σε έναν καινούριο γιατρό, ο οποίος της έδωσε το αντιψυχωτικό Zyprexa, που χρησιμοποιείται στην θεραπεία της διπολικής διαταραχής και της σχιζοφρένειας. Όσο όμως ήταν σπίτι, η επίρρεια του Γορονιέσκι συνεχιζόταν και αυτή την φορά την έπεισε μέσω του κηρύγματός του ότι τα φάρμακα και η ιατρική περίθαλψη ήταν πράγματα του διαβόλου. Έτσι η Άντρια έριξε αμέσως όλα τα ακριβά χάπια Zyprexa στην τουαλέτα. Έκανε τον Ράστι να πιστεύει ότι έπαιρνε κανονικά τα χάπια της, καθώς όποτε έπαιρνε το χάπι, το έχωνε με την γλώσσα της εκεί που τα ούλα της ενώνονται με το μάγουλό της και όταν αυτός δεν την έβλεπε, το έφτυνε. Πήγε να μείνει στο σπίτι των γονιών της όσο έκανε την θεραπεία της για να προσέχει και τον πατέρα της. Η ψυχική της όμως υγεία κατρακυλούσε μέρα με την μέρα. Τραβούσε τα μαλλιά της με αποτέλεσμα το κεφάλι της να έχει φαλακρά σημεία. Έξινε το σκάλπ της έως ότου αυτό αρχίσει να αιμορραγεί. Σταμάτησε να μιλάει και να τρώει. Άρχισε να έχει οράματα και να ακούει φωνές, όπως όταν είχε γεννήσει τον πρώτο της γιο τον Νόε. Φωνές που της έλεγαν συνέχεια «Πάρε ένα μαχαίρι, πάρε ένα μαχαίρι», ξανά και ξανά. Έτσι μία μέρα υπέκυψε σε αυτές τις φωνές, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα των γονιών της, μπήκε στο μπάνιο και έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό της. Ο Ράστι, βλέποντας ότι η Άντρια δεν είναι σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού, την βρήκε στο μπάνιο, μπροστά στον καθρέφτη, με το μαχαίρι στον λαιμό, να τον παρακαλάει «Άσε με να το κάνω, άσε με να το κάνω». Την πήγε πάλι εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου της έγινε εισαγωγή σε μια ιδιωτική ψυχιατρική κλινική και της έδωσαν αυτή τη φορά το αντιψυχωτικό χάπι Χάλντολ. Καθώς το Χάλντολ βοήθησε την Άντρια να ηρεμήσει και να μπορέσει να σκεφτεί πιο καθαρά, ομολόγησε στους γιατρούς ότι έβλεπε αυτά τα οράματα και άκουγε τις φωνές με το μαχαίρι έως και 10 φορές μέσα σε μία ημέρα. Φοβόταν πως τα οράματά της ήταν μία μορφή πρόβλεψης για βία στο μέλλον. Όταν μπήκε στην κλινική, η Άντρια είχε ματωμένα σημάδια από νύχια στα πόδια της, καθώς προσπαθούσε να συγκρατήσει τον εαυτό της από το να προκαλέσει κακό στα παιδιά της, προτιμώντας καλύτερα να αφαιρέσει τη ζωή της. Ο ψυχίατρος διέγνωσε την Άντρια με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, η οποία ήταν σοβαρή και υποτροπιάζουσα με ψυχωτικά χαρακτηριστικά. Υπέφερε από επιλόχιο ψύχωση, κάτι που τότε δύσκολα γίνονταν θέμα συζήτησης. Κατά την διάρκεια της δίκης, μετά από έλεγχο όλων των ιατρικών αρχείων, μετά από ψυχολογικές εξετάσεις και μετά από συζήτηση με την μητέρα και τα αδέρφια της Άντρια, αποκαλύφθηκε ότι και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της πάλευαν με την κατάθλιψη, αλλά αυτά είχαν ζητήσει και είχαν λάβει επαγγελματική βοήθεια. Η κλινική συνέστησε για την Άντρια θεραπεία με ηλεκτροσόκ, κάτι που όμως το ζευγάρι αρνήθηκε.
Έτσι την έστειλαν στο σπίτι τους μαζί με έναν συνδυασμό φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του αντιψυχωσικού Χάλντολ και προγραμματίζοντας εβδομαδιαίες επισκέψεις σε ψυχίατρο. Ευτυχώς η μητέρα της Άντρεα κατάφερε να πείσει τον Ράστι ότι έπρεπε να φύγουν από το λεωφορείο. Έτσι το 1999 αγόρασαν ένα σπίτι με 3 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια στο κοντινό Clear Lake City του Τέξας. Πλέον έξω από αυτό το στενάχωρο λεωφορείο, υπό την στενή επίβλεψη ενός γιατρού και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η Άντρεα φαινόταν να αναρρώνει. Οι γιατροί όμως προειδοποίησαν το ζευγάρι να μην κάνει άλλο παιδί, καθώς οι γυναίκες που υποφέρουν από επιλόχια κατάθλιψη και ψύχωση διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο με κάθε γένα και τα επεισόδια τείνουν να επιδεινώνονται. Όμως τώρα που η Άντρεα φαινομενικά επέστρεψε ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς, το ζευγάρι αποφάσισε να αποκτήσει άλλο ένα παιδί, παρά τις συμβουλές των γιατρών. Ο Ράστι παρομοίασε την σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη, την ψύχωση και τις απόπειρες αυτοκτονίας της Άντρεα με την γρίπη, λέγοντας ότι εάν υποτροπιάσει θα μπορούσαν απλώς να την ξαναβάλουν στα φάρμακά της και πως όλα θα πάνε καλά. Το ζευγάρι είτε δεν ήξερε είτε δεν νοιαζόταν πως η διακοπή των ψυχιατρικών φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και αργότερα να καταστήσει δυσκολότερη τη θεραπεία της πάθησής της. Το ζευγάρι τότε θα έκανε το μεγαλύτερο λάθος τους που αργότερα θα οδηγούσε την οικογένεια στον πλήρη αφανισμό. Το 2000 η Άντρεα Γέιτς σταμάτησε να παίρνει τα φάρμακά της, τα αντισυλληπτικά της χάπια και να πηγαίνει στον ψυχιατρό της. Έτσι τον Νοέμβριο γεννήθηκε το 5ο τους παιδί και το 1ο τους κορίτσι, η Μέρη. Τον Μάρτιο όμως ο θάνατος του πατέρα της Άντρεα θα σημάνει την αρχή του τέλους. Άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα σοβαρής κατάθλιψης. Ήταν λιθαργική. Έξινε το κεφάλι της και τράβαγε τα μαλλιά της, με αποτέλεσμα πάλι να έχει κενά σημεία. Δεν έπινε υγρά και σταμάτησε να μιλάει. Για τους επόμενους μήνες έμπαινε και έβγαινε συνέχεια σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές και υποβλήθηκε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μείγμα ψυχιατρικών φαρμάκων. Οι γιατροί προειδοποίησαν τον Ράστι να μην την αφήσει ποτέ μόνη της. Αλλά και πάλι αυτός δεν αντιμετώπισε την σοβαρότητα των προβλημάτων της Άντρεα με ωριμότητα. Κανόνισε να έρχεται η μητέρα του στο σπίτι τους για να βοηθάει τακτικά την Άντρεα, όμως την άφηνε μόνη της για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να την κάνει πιο ανεξάρτητη όπως είχε πει και να μην αναποθέσει όλες τις μητρικές της ευθύνες πάνω σε αυτόν και την μητέρα του. Μία ημέρα τον Μάιο, η μητέρα του Ράστι ήρθε στο σπίτι τους και βρήκε την Άντρεα να γεμίσει την μπανιέρα στις 4:30 το απόγευμα. Όταν την ρώτησε γιατί το κάνει, η Άντρεα μάσησε τα λόγια της. Η μητέρα του Ράστι τρόμαξε και μαζί με τον Ράστι την έστειλαν πίσω στο νοσοκομείο, όπου η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε σκεφτεί να πνιγεί μαζί με τα παιδιά της. Στις 18 Ιουνίου του 2001, ο Ράστι την πήγε πίσω στο γιατρό της, καθώς δεν υπήρχε καμία βελτίωση. Ο γιατρός, απογοητευμένος επειδή κανένα από τα φάρμακα δεν φαινόταν να λειτουργεί, είπε στην Άντρεα «Πρέπει να κάνεις χαρούμενες σκέψεις». 2 ημέρες αργότερα, 20 Ιουνίου του 2001, ο Ράστι έφυγε την δουλειά του γύρω στις 9 το πρωί. Η μητέρα του θα ερχόταν γύρω στις 10, αφήνοντας την Άντρεα έτσι μόνη με τα παιδιά για μία ώρα. Μία ώρα όμως ήταν υπέρ αρκετή. Μόλις έφυγε ο Ράστι, η Άντρεα γέμισε την μπανιέρα. Πήρε τον Τζον, 5 ετών, μέσα στο μπάνιο και τον κράτησε κάτω από το νερό μέχρι να σταματήσει να αναπνέει. Μετά τον μετέφερε στην κύρια κρεβατοκάμαρα και ακούμπησε προσεκτικά το σώμα του πάνω στο κρεβάτι.
Στην συνέχεια έφερε τον Πολ, ηλικίας 3 ετών, και επανέλαβε τη διαδικασία. Ο Λουκ, 2 ετών, ήταν ο επόμενος. Μετά έπνιξε την 6 μηνών κορούλα τους, Μέρι. Όσο όμως το άψυχο κορμάκι της επέπλεε ακόμα στην πανιέρα, ο Νόα, ηλικίας 7 ετών, μπήκε μέσα και ρώτησε τι είχε η Μέρι. Προσπάθησε να το σκάσει, η Άντρεα όμως τον έπιασε και μετά τον έπνιξε και αυτόν. Τον άφησε να επιπλέει στην πανιέρα, πήρε την Μέρι και την τοποθέτησε προσεκτικά στην αγκαλιά του Τζον, του αδερφού της, πάνω στο κρεβάτι της. Την τοποθέτησε εκεί γιατί, όπως είπε αργότερα στην 17 λεπτών ομολογία της, ήθελε να την προσέχει ο αδερφός της πάνω στον παράδεισο. Στην συνέχεια κάλεσε το 100 και επέμενε να έρθουν αστυνομικοί στο σπίτι χωρίς να τους λέει γιατί. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο με την αστυνομία, τηλεφώνησε στον Ράστη και του είπε να έρθει αμέσως σπίτι. Ο Ράστη φαινόταν να είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, γιατί την ρώτησε πόσα, και εκείνη απάντησε όλα. Όταν έφτασε η αστυνομία, τα πρώτα της λόγια ήταν «Μόλις σκότωσα τα παιδιά μου». Τα μαλλιά και τα ρούχα της ήταν ακόμα βρεγμένα. Στο τμήμα, οι διορισμένοι από το δικαστήριο ψυχίατροι περιέγραψαν την Άντρεα ως το πιο άρρωστο άτομο που είχαν δει ποτέ. Ήταν σχεδόν κατατονική, αδυνατισμένη, βρώμικη, με κενά μάτια και λιγοστά μαλλιά. Στην ανάκρισή της ομολόγησε πρόθυμα ότι έπνιξε και τα 5 παιδιά της. Το σκεπτικό της ολόκληρο ήταν μία αυταπάτη που είχε χτιστεί εξ ολοκλήρου πάνω στις διδασκαλίες του Γορονιέσκη. Είπε ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά της για να πάνε στον παράδεισο. Αν δεν τα είχε στείλει στον Θεό τώρα, σίγουρα θα συνέχισαν να σκοντάφτουν, όπως το περιέγραφε ο πάστορας, και θα πήγαιναν στην κόλαση. Είπε πως ήξερε ότι ήταν ήδη κακιά, ότι ο διάβολος ήταν κυριολεκτικά μέσα της και ότι ήταν καταδικασμένη να πάει στην κόλαση. Έτσι, το να τα σκοτώσει μέσα στην αυταπάτη της δεν έκανε καμία διαφορά για την αιώνια ψυχή της, αλλά θα έσωζε την ψυχή των παιδιών της. After you drew the bath water, what was your intent? What were you about to do? Drown the children. What time was it that you got out of bed this morning? About 8:10. Okay. And who in your household was awake at that time? My husband, Mary, and Lou, and Paul. Στις 30 Ιουλίου του 2001, κατηγορήθηκε για 2 κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η εισαγγελία δεν ήθελε να την κατηγορήσει για τις άλλες 3 δολοφονίες ως ένα είδος πισινής. Εάν δεν κατάφεραν να την καταδικάσουν, θα μπορούσαν στη συνέχεια να ασκήσουν τις άλλες 3 κατηγορίες χωρίς να παραβιάσουν το δικαίωμά της να μην δικαστεί για το ίδιο έγκλημα 2 φορές. Νομικός όρος που από τα αγγλικά μεταφράζεται ως διπλός κίνδυνος. Η Άντρεα δήλωσε αθώα λόγω παραφροσύνης, μια εξαιρετικά επικίνδυνη στρατηγική. Στην Αμερική, μόνο το 1% περίπου των κατηγορουμένων δέχεται αυτόν τον ισχυρισμό και από αυτούς μόνο το 1/4 είναι επιτυχής. Επιπλέον, το Τέξας έχει μερικά από τα πιο αυστηρά κριτήρια για υπεράσπιση παραφροσύνης. Γνωστός και ως κανόνας Μανάτεν, οι εκατηγορούμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ψυχική ασθένεια και ότι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος τη στιγμή του εγκλήματος. Η δίκη της Άντρεα Γέιτς ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου του 2002. Ενώ ήταν σαφές ότι υπέφερε πράγματι από ψυχική ασθένεια, η ικανότητά της να ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος ήταν στο επίκεντρο της δίκης. Οι προσπάθειες που έκανε για τον σχεδιασμό του εγκλήματος, όπως η αναμονή μέχρι να φύγει ο Ράστη και το ότι κλείδωσε τον σκύλο της οικογένειας σε ένα δωμάτιο, χρησιμοποιήθηκαν για να αποδείξουν ότι ήξερε πως αυτό που έκανε ήταν λάθος.
Κάτι άλλο επίσης που δεν βοήθησε την υπεράσπιση της Άντρεα ήταν το γεγονός ότι μέχρι την στιγμή της δίκης ήταν υπό ψυχιατρική φροντίδα και φαινόταν πιο φυσιολογική. Ήταν διαυγής με καθαρό βλέμμα, κάτι που δεν είχε όταν διέπραξε το έγκλημα και η εμφάνισή της ήταν περιποιημένη και προσεγμένη. Τον Μάρτιο του 2002 οι ένορκοι μετά από 3,5 ώρες απέρριψαν την υπεράσπιση της παραφροσύνης και την έκριναν ένοχη. Αν και η εισαγγελία είχε ζητήσει την θανατική ποινή, το δικαστήριο την απέρριψε. Αντίθετα, την καταδίκασαν σε ισόβια κάθριξη με δικαίωμα αποφυλάκησης υπό όρους σε 40 χρόνια. Όσο βρισκόταν στην φυλακή, η Άντρεα τέθηκε υπό παρακολούθηση λόγω πιθανότητας αυτοκτονίας και αργότερα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο επειδή αρνιόταν να φάει. Το ίδιο έτος ο Ράστη έκανε αίτηση διαζυγίου. Κατά την διάρκεια της δίκης, ο ψυχίατρος και μάρτυρας για το κατηγορητήριο Dr. Park Ditch δήλωσε πως ένα επεισόδιο της σειράς Law and Order, σειρά που έβλεπε η Άντρεα Γέιτς, ήταν η έμπνευσή της για το έγκλημα. Κατά τα λεγόμενα του Park, στο επεισόδιο αυτό μία νέα μητέρα έπνιξε τα παιδιά της και υποστήριξε πως αυτό αποτυπώθηκε ως ιδέα στο μυαλό της Άντρεα. Μετά το πέρας της δίκης και της καταδίκης της Άντρεα Γέιτς, έρευνες από την ομάδα υπεράσπισης αλλά και συνεντεύξεις που έγιναν με τον ίδιο τον παραγωγό της σειράς απέδειξαν ότι ουδέποτε είχε μεταδοθεί ένα τέτοιο επεισόδιο, ούτε καν ήταν στα σχέδια να δημιουργηθεί με τέτοιο σενάριο. Έτσι, καθώς ο Dr. Park Ditch έδωσε ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες λειτουργήσαν στο μυαλό των ενόρκων ως μια μορφή κινήτρου και οδήγησαν στην καταδίκη της Άντρεα, δόθηκε από την δικαιοσύνη το πράσινο φως για δεύτερη δίκη. Έτσι η μαρτυρία του γιατρού διεγράφει και ο ίδιος τέθηκε υπό ισχυρή κριτική. Το 2006 ξεκίνησε η εκ νέου δίκη της. Όπως και στην πρώτη δίκη της, δήλωσε αθώα λόγω παραφροσύνης και στις 26 Ιουλίου 2006 κρίθηκε αθώα και διατάχθηκε η κράτησή της σε κρατικό ψυχιατρίο. Τώρα διαμένει σε ψυχιατρική κρατική κλινική χαμηλής ασφάλειας στο Κέρβιλ του Τέξας, όπου λαμβάνει θεραπεία και συμμετέχει σε συμβουλευτικές ομάδες. Στον ελεύθερο χρόνο της φτιάχνει κάρτες και ποδιές που πουλούνται ανώνυμα, με τα έσοδα να δίνονται σε γυναίκες με χαμηλό εισόδημα ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Κάθε χρόνο η υπόθεσή της επανεξετάζεται, όμως η ίδια αρνείται να προχωρήσει. Φαίνεται πως η Άντρεα Γέιτς δεν θέλει να βγει από την κλινική. Η κοινή γνώμη εξακολουθεί να είναι χωρισμένη σε αυτούς που την βλέπουν ως μια ψυχρή δολοφόνο παιδιών και σε αυτούς που την βλέπουν ως θύμα της ψυχικής της ασθένειας και ενδεχομένως ως θύμα χειραγώγησης από έναν παρανοϊκό ηγέτη μιας αίρεσης. Στο κάτω-κάτω όμως της γραφής, μια ολόκληρη οικογένεια ήταν το θύμα και η Άντρεα Γέιτς δεν πρόκειται ποτέ να βγει ζωντανή από το κρατικό νοσοκομείο Κέρβιλ. Η επιλόχια ψύχωση είναι μια σπάνια ασθένεια σε σύγκριση με τα ποσοστά επιλόχιας κατάθλιψης. Εμφανίζεται περίπου σε 1-2 από 1,000 τοκετούς ή περίπου 0,1 με 0,2% των γεννήσεων. Ξεκινάει συνήθως ξαφνικά και τις περισσότερες φορές μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες από τον τοκετό. Τα συμπτώματα της επιλόχιας ψύχωσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα κάτωθη. Παρεστήσεις ή περίεργες πεπιθήσεις, ψευδεστήσεις και οράματα. Αυξημένη νευρικότητα, υπερκινητικότητα, μειωμένη ανάγκη ή αδυναμία ύπνου, παράνοια και καχυποψία, γρήγορες εναλλαγές διάθεσης και δυσκολία στην επικοινωνία κατά καιρούς.
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για επιλόχια ψύχωση είναι το προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό διπολικής διαταραχής ή κάποιο προηγούμενο ψυχωσικό επεισόδιο. Από τις γυναίκες που αναπτύσσουν επιλόχια ψύχωση, η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει περίπου 5% ποσοστό αυτοκτονιών και 4% ποσοστό βρέφοκτονιών που σχετίζονται με την ασθένεια αυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί η γυναίκα που βιώνει ψύχωση το βιώνει ως διάλειμμα από την πραγματικότητα. Στην ψυχωτική της κατάσταση, οι αυταπάτες και οι πεποιθήσεις της έχουν νόημα, είναι αληθινά και συχνά έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Η άμεση θεραπεία για μια γυναίκα που περνά από ψύχωση είναι επιτακτική. Προσέξτε τα συμπτώματα, ζητήστε βοήθεια και απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Το να ζητήσει κάποια γυναίκα βοήθεια δείχνει δύναμη και όχι ντροπή. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να βρείτε το podcast True Crime αλλά ελληνικά στο Instagram με το ίδιο όνομα, αλλά και στο TikTok με το ίδιο όνομα, γιατί είπαμε να το παίξουμε νεολαία. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που έχετε δεχτεί και αγκαλιάσει αυτό το podcast. Για εμένα τα μηνύματά σας είναι το παν. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.